Δεν νομίζω ότι είμαι έτοιμος να κάνω ομιλία και δεν ξέρω κι αν έπρεπε. Είμαι όμως έτοιμος να ανοίξω την καρδιά μου και να πω σκέψεις, παίρνοντας ίσως αφορμή και από αυτά τα τελευταία που είπατε, ότι δηλαδή ίσως ανεβεί ο πήχης αρκετά ψηλά. Και γι' αυτό θα ήθελα να το πω έτσι από μέσα από την καρδιά μου ότι θα είναι λίγο ανεβασμένα τα πράγματα, γιατί έτσι τα έχει η Εκκλησία. Και δεν τα έχει βέβαια για να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και να απογοητευόμαστε όταν δεν τα φτάνουμε, αλλά ανεβάζει πολύ ψηλά το κριτήριο και τον στόχο για να μας δείχνει τον δρόμο και να κατατείνουμε προς αυτόν. Το σημαντικό δεν είναι να το πετύχουμε, το σημαντικό είναι να το πλησιάσουμε. Να ελεγχόμαστε υγιώς, ώστε να προάγεται το εσωτερικό φιλότιμο για να φτάνουμε σε αυτή την ποιότητα της ζωής, την οποία η Εκκλησία, επειδή μας θεωρεί και είμαστε εικόνες του Θεού, φέρει να μας προτείνει σε όλους ανεξαιρέτως. Είναι τόσο επίκαιρο αυτό το θέμα και το σκέφτηκα κι εγώ, παρά το ότι είναι κάπως γενικό και όριστο. Γιατί όταν μου τηλεφώνησε ο Σεβασμιότητος, είχα ήδη πληροφορηθεί ότι στην Ιερά Σύνοδο είχαν αποφασίσει να αφιερώσουν την επόμενη σύνοδο της ιεραρχίας στην οικογένεια. Νόμιζα ότι θα γινόταν τον Οκτώβριο. Τελικώς όμως αποφασίστηκε να γίνει έκτακτη σύγκληση της ιεραρχίας τον ερχόμενο Μάιο. Και το θέμα που θα αναπτύξουν οι 2-3 ομιλητές που έχουν οριστεί θα είναι ακριβώς η οικογένεια. Προφανώς στο μυαλό αυτό που αποφάσισαν έτσι να αφιερώσουν την έκτακτη μάλιστα σύγκληση της ιεραρχίας ζυγίζει πάρα πολύ το θέμα της οικογένειας, όπως αναντήρητα και ο μεγάλος αριθμός των περιορισκομένων αυτό πιστοποιεί και αυτό αποδεικνύει. Είναι φοβερή η εποχή μας. Μια λέξη κυκλοφορεί πάρα πολύ στις μέρες μας, είναι η λέξη κρίση. Την λέμε συνέχεια. Την διαβάζουμε, την ακούμε. Δεν ξέρω αν την κατανοούμε, ούτε πώς ο καθένας μας την εννοεί. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κάτι που κουνάει διαχρονικά θεμέλια μέσα στις κοινωνίες μας και ειδικότερα στη δική μας κοινωνία, στην ελλαδική κοινωνία. Έτσι, ισχυρή θεσμή, όπως είναι η ιστορία, η αίσθηση της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής συνείδησης, της εθνικής υπερηφάνειας, άρχισαν να κουνιούνται και να μην είναι δεδομένοι όπως ήταν ως τώρα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι ο τρόπος με τον οποίο νιώθουμε εμείς την ελληνικότητά μας μέσα στις καρδιές μας, όταν διαβάζουμε την ιστορία μας, όταν έχουμε τις εθνικές γιορτές μας, δυστυχώς είναι πολύ διαφορετικός προς το χειρότερο από αυτό το οποίο νιώθουν σήμερα τα νέα παιδιά. Δεν γνωρίζουν την ιστορία, αλλά και δεν την νιώθουν. Έχει χτυπηθεί η αίσθηση της αγάπης προς την πατρίδα σαν κάτι κακό. Ενώ σε εμάς, στην αγωγή μας, ήταν κάτι ιδανικό, κάτι καλό, κάτι για να μας εμπνεύσει, για να μας ανεβάσει. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν άλλες έννοιες, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνεται τόσος λόγος για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, των μεταναστών. Και δεν λέω ότι είναι καλό το να μην δει κανείς όλο αυτό το φαινόμενο με συμπάθεια. Αλλά είναι πολύ κακό όταν δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να το δει μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης ενός δεδομένου δικού του ιστορικού διαμετρήματος θησαυρού. Άλλο πράγμα, ακούγεται ένα ρεύμα συγκριτιστικών αντιλήψεων. Θέλουμε να ψάξουμε μεταξύ μας να βρούμε τι μας ενώνει
Και ακούγεται ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί προβάλλει την ιδέα της ενότητος. Η ομορφιά όμως της αλήθειας βρίσκεται από το τι μας χωρίζει, τι μας διαφοροποιεί. Όχι για να φανατιστούμε, όχι για να εμπαθώς να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε και να αναπτύξουμε αισθήματα υπεροχής ως προς τους άλλους, αλλά για να μπορέσουμε να αντικρίσουμε αυτόν τον ομολογημένο θησαυρό που χρόνια ολόκληρα κρατήσαμε σε αυτόν τον τόπο. Οι πρόγονοί μας και σήμερα εμείς δεν τον αξιολογούμε. Γι' αυτό και φτάσαν αυτά τα πρόσφατα φαινόμενα με την ερμηνεία της ιστορίας, της πρόσφατης ιστορίας του 1821, για τα οποία και η δική σας τοπική εκκλησία και κοινωνία τόσο στεναρά τοποθετήθηκε, κρατώντας το λάβαρο της ιστορικής αλήθειας ψηλά. Αρχίζει λοιπόν η ιστορία και η αίσθηση της εθνικής ταυτότητος ως αξίας να κουνιέται. Όχι απλώς να κουνιέται, να συγχρονίζεται. Άλλο πράγμα που αλλάζει είναι η παιδεία. Θα πω κάτι που ίσως ακουστεί σκληρό. Η παιδεία και το σχολείο του Αγίου Κοσμά δεν έχει σχέση με την παιδεία και το σχολείο του σημερινού. Οι γονείς όταν στέλναν τότε τα παιδιά στο σχολείο, σε όποιο σχολείο υπήρχε, περίμεναν ότι θα έπαιρνε στοιχεία καλλιέργειας. Σήμερα έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία και έχουμε νομίζω οι περισσότεροι, αν το σχολείο τελικά υπηρετεί όλη αυτή την ανάγκη για αξίες πνευματικές ή όχι. Εγώ σαν επίσκοπος μιας περιοχής σκέφτομαι πολύ πλέον αν θα στηρίξω τα σχολεία της περιοχής. Ενώ όταν ξεκίνησα πριν από 7 χρόνια είχα μέσα στο όραμά μου να στηρίξω όσο μπορούσα το υφιστάμενο σύστημα εκπαίδευσης σαν έναν τρόπο να περαστούν ιδέες, αξίες και αρχές στα παιδιά. Καθώς όμως σιγά σιγά βλέπω γονείς να έρχονται και να αισθάνονται ότι ό,τι αυτοί κτίζουν το γκρεμίζει το σχολείο και ό,τι αυτοί προσπαθούν να προσφέρουν ως ιδανικό στα παιδιά τους, έρχεται το σύστημα της παιδείας να το αμφισβητήσει, γιατί όχι, να το καταστρέψει. Θα πω και την άλλη έκφραση, να ασεργήσει επάνω σε αυτό, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πλέον όλο αυτό που ονομάζαμε παιδεία και το οποίο είχε σχέση με τη σοφία στον τόπο αυτόν που εμείς γεννηθήκαμε και ο οποίος ενέπνευσε όλον τον κόσμο, τον πολιτισμένο, δεν έχει τόσο σχέση με τη σοφία. Αντικαταστάθηκε η έννοια της σοφίας από την έννοια της γνώσης. Και η γνώση στηρίχθηκε σε αυτό που ονομάζεται πληροφορία. Κομματάκια πληροφοριών, τα οποία τα μαζεύουμε μέσα από τα σύγχρονα συστήματα, κυρίως τα ηλεκτρονικά, και αυτά γεμίζουν το μυαλό μας, αλλά δεν έχουν μηχανισμούς επεξεργασίας πρώτων και προβολής τους πάνω σε ένα αξιακό επίπεδο. Υπάρχει και άλλο πράγμα που επίσης αποτελούσε θεσμό και ήταν κάτι έτσι που το έβλεπε κανείς απόμακρα και με δέος. Η Εκκλησία. Σήμερα την Εκκλησία κάπως κάτι έχει γίνει και δεν την χτυπάμε μόνο σαν κάτι το οποίο είναι στενοκέφαλο, οπισθοδρυμικό, συντηρητικό. Αλλά περνάει σιγά σιγά η ιδέα ως κάποιο, ότι η Εκκλησία αποτελεί έναν φορέα ο οποίος συντηρεί τη διαφθορά, τη διαπλοκή. Είναι γεμάτο σκάνδαλα. Και αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο γενικά για τις θρησκείες. Αλλά οι θρησκείες, η θρησκεία η δική μας, η Εκκλησία, έχει σχέση με το λαό. Και του κόβεται αυτός ο ομφάλιος λόρος μέσα από όλη αυτή την πολεμική όπως γίνεται. Πρέπει να δώσεις απάντηση και να εξηγήσεις ίσως τα αυτονόητα. Φωνάζει επί παραδείγματι ο κόσμος. Θα σας πω απλά παραδείγματα. Φωνάζει να φορολογηθεί η Εκκλησία. Σαν να είναι μια εταιρεία η οποία κάνει κέρδη για τον εαυτό της και δεν επιστρέφει τίποτε στο λαό. Και δεν συνειδητοποιεί ο καημένος ο λαός ότι η φορολόγηση της Εκκλησίας είναι φορολόγηση του λαού. Ένα ακόμη μέτρο φορολόγησης του λαού. Απλούστατο παράδειγμα. Εγώ έβγαλα ένα βιβλίο τελευταία. Να το ξέρετε οι περισσότεροι. Αυτό πουλήθηκε
σε ως τώρα καμιά 40.000 αντίτυπα. Σε κάθε αντίτυπο βγαίνει ένα κέρδος 4,85 ευρώ. 40.000 είναι κοντά στις 200.000, 180. Πέρσι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν όλα στο φιλότοπο. Φέτος θα έχει περίπου 50.000 ευρώ φορολόγηση. Όχι σε μένα. Σε αυτό που θα το πήγαινα, εκεί που θα πήγαινα. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδρυμα το οποίο εγώ ήθελα να στηρίξω, πρέπει από κάπου αλλού να βρω τις 50.000. Μα το ίδρυμα είναι για το λαό. Θα έπρεπε λοιπόν όλο αυτό να, ο ίδιος ο λαός να το καταλάβει διαφορετικά. Δεν το καταλαβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι συστηματικά τα τελευταία χρόνια του έχει δημιουργηθεί η σχέση όχι μάνας με παιδί, αλλά εχθρού και αντιπάλου στο πώς βλέπει την Εκκλησία. Αυτό έχει ένα σωρό άλλες συνέπειες, η οποία η μία με την άλλη μας φτάνουν στο σημείο πλέον να μην έχουμε και αυτό το στήριγμα της Εκκλησίας. Αλλάζουν άρδιν επίσης τα κοινωνικά ήθη, οι κοινωνικές αντιλήψεις, οι κοινωνικές ανοχές. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος τώρα, θα γίνω στη συνέχεια. Μέσα σε όλο αυτό το σύστημα των αξιών, των ιδεών, των θεσμών, της έννοιας του καλού, της έννοιας του Θεού, το οποίο κλονίζεται, κέρια χτυπήματα έχει δεχθεί και από τα νομοθετικά σώματα ο θεσμός της οικογένειας. Η οικογένεια παραδοσιακά, τουλάχιστον στο δικό μας τόπο, που αποτελεί ένα επιχείρημα με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ποικίλα επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, διαφορετικά από ό,τι τα διαχειρίζονται άλλες χώρες και άλλες παραδόσεις. Εμείς επικαλούμαστε ότι οι οικογενειακοί δεσμοί και η αίσθηση που μας δημιουργεί η οικογένεια στον δικό μας τόπο και στη δική μας παράδοση δεν είναι η ίδια με αυτήν η οποία ισχύει επί παραδείγματι στη Γαλλία, στη Γερμανία, στις δυτικές χώρες. Και γι' αυτό έχουμε δικαιώματα διαφορετικά να ερμηνεύουμε και να θέλουμε να εφαρμόσουμε στη δική μας ζωή τα όσα επιτεύγματα ή φέρνει η επιστήμη, η τεχνολογία, οι εφαρμογές ή οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν μερικά βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είχε η δική μας οικογένεια εδώ στην Ελλάδα είναι πρώτον ότι είχε έναν έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από μερικά χρόνια το ξεκίνημα της οικογενειακής του ζωής να μην γίνει στην Εκκλησία. Να μην γίνει με την επίκληση του Θεού. Με την αίσθηση μιας ευλογίας. Μιας ενίσχυσης και μιας δυνάμεως που είναι πέραν από τα ανθρώπινα. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Ένα βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχε αυτή η ωραία ιερολογία του γάμου η οποία επεκτηνόταν ακόμη και στη λαογραφία του γάμου, στα έθιμα, στις συνήθειες, στον τρόπο με τον οποίο ξεκινούσε έτσι από την Εκκλησία, από μέσα από την Εκκλησία, στη συνέχεια στην αυλή της Εκκλησίας, επεκτηνόταν η Εκκλησία και στο σπίτι και γινόταν αυτό το πανηγύρι του γάμου. Δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα, το οποίο είχε η δική μας οικογένεια, είναι η έλλειψη ο αριθμός των διαζυγίων. Σας λέω να μεταφερθείτε, κυρίως οι μεγαλύτεροι, σε 30 χρόνια πριν. Η πραγματικότητα ήταν μια εντελώς διαφορετική. Δεν ήταν τόσο σύνηθες, το φαινόμενο των διαζυγίων ήταν αρκετά σπάνιο. Ένα τρίτο πράγμα ήταν ο καθορισμένος ρόλος του άντρα και της γυναίκας. Το ιδέγενη να φοβείται τον άντρα με το πάτημα, ασφαλώς δεν υπήρχε έτσι, με την ερμηνεία την οποία εμείς σήμερα ειδήθεν μορφωμένοι, εσφαλμένα και επιμόνως προς τούτο κάνουμε. Και ένα τέταρτο στοιχείο είναι η οικογένεια είχε παιδιά. Είχα παιδιά. Η οικογένεια 5, 6, 7, 8 παιδιά. Υπήρχε αυτό το πράγμα, υπήρχε μια κοινωνία. Σήμερα αλλάζουν όλα τα πράγματα. Αρχίζουμε από το τελευταίο.
Το σύγχρονο μοντέλο της ελληνικής οικογένειας έχει δύο παιδιά ή ένα. Έκανα το γιο, έκανε και την κόρη. Ο γιος και η κόρη, αν έρθουμε. Αν δεν έρθουν, δυστυχώς, δεν μπορέσαμε. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλη αυτή η μικρή οικογένεια να δημιουργεί ένα ιδιόμορφο σύστημα αγωγής των νέων παιδιών. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πρακτικοί λόγοι για να γίνει κάτι διαφορετικό. Οικονομική ή, ξέρω εγώ, για να πάει το παιδί στο σχολείο. Το σχολείο είναι μακριά, δεν περνάει το λεωφορείο, πρέπει να διασχίσει το δρόμο, πρέπει κάποιος να το βοηθήσει να διασχίσει το δρόμο, άρα πρέπει να πάρουμε μια κοπέλα για να το κάνει αυτό, επειδή θα πάρουμε την κοπέλα πρέπει να πληρώσουμε και ούτω καθεξής. Χιλιάδες ή μάλλον δεκάδες σωστά επιχειρήματα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι φτιάχνουμε οικογένεια που έχει ένα-δυο παιδιά τα οποία δεν έχουν αδέρφια. Δεν έχουν και γονείς. Γιατί ο παπάς λείπει στη δουλειά, η μαμά και αυτή εργάζεται. Δεν έχουν και παππού και γιαγιά. Δεν λέω στο Αγρίνιο, μπορεί εδώ να είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι οι γέροντες είναι σε κανένα γυροκομείο. Κάπου αλλού. Μεγαλώνει λοιπόν ένα παιδί χωρίς την αίσθηση της κοινωνίας και του χρόνου μέσα στο σπίτι, στο οποίο δεν έχει τα αδέρφια του να είναι μεγαλύτερος, μικρότερος, να υπάρχουν αγόρια, να υπάρχουν κορίτσια και ούτω καθεξής, αλλά είναι μόνος, εγκαταλελειμμένος και από τους γονείς, στην πράξη δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Εγκαταλελειμμένος και ξένος πολλές φορές, όχι πάντοτε, και από τους παππούδες. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο πράγμα, τα διαζύγια. Εγώ ήμουν για 5,5 περίπου χρόνια τοποτηρητής στη Μητρόπολη Αττικής. Στη Μητρόπολη Μεσογείας και Λαυριωτικής, όπου ο πυρήνας των αρβανιτών δημιουργεί πιο στενούς δεσμούς οικογενειακούς, ο αριθμός των διαζυγίων προς τις άδειες γάμου, ο λόγος, η σχέση, ήτανε 10%, 1 προς 10. Στη Μητρόπολη Αττικής και η Φυσιά, τα βόρεια προάστια, ήταν 40%. Και ο αριθμός είναι διαρκώς αυξανόμενος. Αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί που παντρεύεται, τώρα στο μυαλό του έχει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο του διαζυγίου από την γυναίκα που σήμερα αγαπά ή από τον άντρα που αγαπά. Δεν είναι ότι πέφτει αθώα χωρίς αυτή την προοπτική. Το μυαλό του λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό. Γι' αυτό και αρχίζει να καθυστερεί ο γάμος. Γι' αυτό αρχίζει αυτό να δημιουργεί άλλα προβλήματα και στη σχέση. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι αρχίζει να διαμορφώνεται πλέον ένα νέο σύστημα οικογενειακής συμβιώσεως χωρίς την ανάγκη του Θεού και την ανάγκη της Εκκλησίας. Επιπόλαια σκεπτόμενοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι υπεύθυνοι, είχαν την αίσθηση, και ίσως θα το έχετε ακούσει, ότι δεν θα περάσει ο πολιτικός γάμος. Πέρασε. Και πέρασε πολύ καλά. Έρχεται λοιπόν ένας γάμος, ο οποίος δεν έχει ανάγκη το Θεό, έχει ανάγκη το Δήμαρχο. Θα πάει ο Δήμος στον Δήμαρχο και θα υπογράψουν ένα χαρτί, μια υποτυπώδη τελετή. Τα ποσοστά αυτά στην αρχή ήταν 7-8% πανελληνίως. Τώρα είναι πολύ ψηλά. 25, 27, 28, με αυξητικές τάσεις. Δεν το άντεχαν στην αρχή οι γονείς. Τώρα και για οικονομικούς λόγους, και δεν ξέρω γιατί μπήκαν οι οικονομικοί λόγοι, δεν έχω εκκλησιαστική ερμηνεία από αυτό, πάντως φαίνεται ότι για κάποιους λόγους αρχίζει να ανεβαίνει ο πολιτικός γάμος. Ένας από τους λόγους μπορεί να είναι το ότι εμείς ως εκκλησία στην ουσία κάνουμε πολιτικούς γάμους με θρησκευτική εκκλησιαστική αλλοτελεστία. Φταίμε! Δεν κάνουμε ωραίους γάμους. Να προσφέρει ο δήμαρχος το δικό του γάμο, δεν ξέρω αν είναι κανένας δήμαρχος εδώ μέσα, να προσφέρει η εκκλησία το δικό της γάμο
και άπιστος να είσαι να θες να κάνεις το δεύτερο. Γιατί έχει ποιότητα. Δεν το κάναμε. Του τελειώνουν τους γάμους 20 λεπτά. Κοιτάμε το χέρι έτσι και όχι έτσι, να ευλογεί, αλλά έτσι να εισπράττει και ούτω καθεξής. Δεν φταίει η κοινωνία, δεν φταίνε κάποιοι άλλοι. Συγγνώμη, ζευγαριότερα, πρέπει να φταίνε και εμείς, νομίζω. Παρά τα αυτά, διαμορφώνεται ένα καθεστώς και αντίληψης πλέον και παιδιών, τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε ένα περιβάλλον πολιτικών γάμων. Ορίστε. Οπότε μετά έρχονται και οι γονείς και δυσκολεύονται και να τα βαπτίσουν. Ας μεγαλώσουν, θα δούμε το ένα το άλλο. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι η ανοχή. Αρχίζουν να δημιουργούνται νέες ανοχές στα ζευγάρια. Ας πούμε, οι παράλληλοι σύντροφοι. Εν γνώση του ενός, ότι είναι παντρεμένος κάποιος και η γυναίκα έχει και έναν άλλον. Θα ξεκουράζεται. Και εκείνος έχει κι άλλη μια για να ισορροπούν. Δυστυχώς συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνεται κανείς τι αντίκτυπο έχει αυτό στο γενικότερο, στη γενικότερη αίσθηση για την περί οικογένειας και της ατμόσφαιράς της, η οποία αναπτύσσεται στην κοινωνία και την οποία εμείς την αναπνέουμε και πιο συγκεκριμένα στις επιμέρους οικογένειες. Έτσι φτάνει λοιπόν ο νομοθέτης το 2002, όταν έπρεπε να κάνει μια προσαρμογή του για λόγω των αναπαραγωγικών τεχνολογιών, να φτιάξει νέες μορφές συμβιώσεως, όπως τις ονομάζει, οι οποίες θεωρούνται ισότιμες με την οικογένεια. Προκειμένου λοιπόν να προασπίσει το δικαίωμα μιας γυναίκας η οποία θέλει να αποκτήσει παιδί εκτός γάμου με κάποιον με τον οποίο ζει χωρίς ούτε καν πολιτικό γάμο και με τον οποίο δεν έχουν λυθεί ούτε καν τα κληρονομικά να μπορέσει να αποκτήσει ένα παιδί. Θεωρεί αυτό μόνιμη συμβίωση και αυτό ο νομοθέτης πλέον το βάζει διαζευκτικά δίπλα στον γάμο δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν προχωρήσει και σε πολιτικό και σε θρησκευτικό γάμο. Αυτό αρχίζει μετά να ανοίγει νέες πόρτες. Έτσι έχουμε το Σύμφωνο Ελεύθερης Συμβίωσης. Εμφανίστηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Νίν, πριν από λίγο καιρό, ενώ οι προηγούμενοι διαψεύδανε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, να προτείνει πλέον να υπάρξει τέτοιο σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου. Αρχίζει λοιπόν και διαμορφώνεται ένα στερέωμα στο οποίο όλο και αποδυναμώνεται το φως αυτού του ήλιου που ονομάζεται οικογένεια και όλο εμφανίζονται νέοι αστερισμοί με νέες μορφές ελεύθερης συμβίωσης, μονογονεϊκής οικογένειας, ομοφιλοφιλικής οικογένειας και ούτω καθεξής και μάλιστα νομοθετημένη. Και με δικαιώματα να αποκτηθούν μέσα σε αυτές τις εστίες και απόγονοι παιδιά. Θα μπορεί λοιπόν και στη χώρα μας να υπάρχει αυτό το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες. Να μεγαλώνουν δύο παιδάκια με δύο μαμάδες. Αυτό είναι μια αλλαγή. Είναι πολύ μεγάλη αλλαγή. Και δεν είναι αθώα. Ήρθε τι να κάνουμε. Έχει τις συνέπειες της. Δεν είναι ηθικό το θέμα, είναι πνευματικό το θέμα. Δηλαδή έχει να κάνει με τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με την αλήθεια και με την ποιότητα. Με τις αξίες που λέμε έτσι γενικά. Εγώ θα το πω με το Θεό. Μέσα σε όλο λοιπόν αυτό, αυτή ήταν η μακρά μου εισαγωγή που κράτησε... Περνά πιο γρήγορα η ώρα εδώ πέρα. Thank you.
λοιπόν η Εκκλησία. Και τι μας λέει η Εκκλησία? Η Εκκλησία ονομάζει την οικογένεια κατοίκον Εκκλησία. Και τον γάμο τον ονομάζει μυστήριο μέγα. Και μάλιστα τόσο μεγάλο μυστήριο που αντανακλά τη σχέση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο που αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε. Να δούμε τι θα μπορούσε να σημαίνει για μας. Είναι κάτι έτσι φραστικά κομπόδες, αλλά κούφιο, χωρίς υπόβαθρο από κάτω, που τότε δεν αξίζει καθόλου να ασχοληθούμε μαζί του. Και επειδή ισχύει μόνο το πρώτο, εγώ θα ήθελα, επαναλαμβάνω, να πω 2-3 σκέψεις για το πώς νομίζω ότι η Εκκλησία νιώθει την ομορφιά και το μεγαλείο αυτού του πράγματος που ονομάζεται οικογένεια και γάμος, με την ελπίδα ότι αυτό θα δώσει και κάποια έμπνευση για το να βαδίσει ο καθένας όσο ποιοτικότερα μπορεί μέσα σε αυτή την τόσο δύσκολη εποχή και τόσο δύσκολη κοινωνία. Γιατί να είναι Εκκλησία? Βιάστηκαν κάποιοι άνθρωποι της Εκκλησίας να πούνε ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι το μυστήριο της αγάπης. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο και αφήνει πολλά κενά. Δύο άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αγαπιούνται, πρέπει αυτό το πράγμα να το μυστηριοποιήσουν κάπως. Και εκεί να έρθει η Εκκλησία και να ευλογήσει. Και το χρησιμοποίησαν άνθρωποι της Εκκλησίας και θεολόγοι και ιεράρχες και επιφανείς, κυρίως για να πούν ότι ο σκοπός του γάμου δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι ο μόνος, αλλά δεν είναι και ο σκοπός του γάμου μόνο η αγάπη. Τότε γιατί δεν ευλογείτε δύο ανθρώπους του ίδιου φύλου? Πέστε μας, δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται, θέλω να ζήσουν μαζί. Τους αρέσει. Γιατί δεν τους ευλογάτε? Θυσία ο ένας για τον άλλο. Πολύ αγάπη. Δεν υπάρχει απάντηση. Όσο και αν ψάξετε, δεν θα τη βρείτε. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου? Ο σκοπός του γάμου είναι ο εξαγιασμός. Γι' αυτό και έβαλα αυτή τη λέξη ως εργαστήρια ιδιότητα στον τίτλο. Μέσα στο γάμο πρέπει να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις ιερότητος και εξαγιασμού. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν, όχι να ανεφούν την ανηφόρα της ζωής έτσι, χωρίς τίποτα άλλο τι να κάνουμε, αλλά να μπορέσουν ο ένας μαζί με τον άλλον και μέσα στον άλλον και με τα παιδιά τους, αν τους δώσει ο Θεός, να μπορέσουν να βρουν αφορμές και τρόπους να ζήσουν αυτό που ονομάζεται εξαγιασμός. Θα πω λοιπόν λίγο τι σημαίνει πρώτα η ιερότητα και μετά τι σημαίνει εξαγιασμός. Γιατί και αυτές είναι λέξεις οι οποίες είναι πολύ μεγάλες. Και είναι καλό να τις χρησιμοποιούμε συνειδητοποιώντας την έννοια και τη σημασία τους. Και αν δεν καταφέρουμε κάτι, που δεν τα καταφέρουμε, και εγώ θέλω να γίνω ασκητής, δεν έγινα. Αλλά το έχω το ασκητικό πρότυπο για να κατατείνω, όπως είπα στην αρχή, σε αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι τι στοιχεία ιερότητος έχει, ετερότητος δηλαδή, στις πέρα από έναν κοινωνικό χαρακτήρα και μια προσωπική ολοκλήρωση ψυχοσυναισθηματική, έχει ο γάμος. Πρώτο πράγμα. Είναι η δέσμευση, ότι δεσμεύομαι, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο, αυτό που λένε, είναι πολύ ωραία η λέξη στα αγγλικά, commitment, ότι θα ζήσω με ένα πρόσωπο για πάντα. Δεν σκέφτομαι ευθύς εξ αρχής, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται το διαζύγιο. Το δέχτηκε το διαζύγιο δια την σκληροκαρδία ημών, όχι γιατί δεν το ευλογεί στην περίπτωση του λόγου της μοιχείας. Αλλά το δέχεται γιατί υπάρχει ένα δεύτερο πράγμα. Η παρεμβολή έμεση ή άμεση τρίτου προσώπου. Στον γάμο λοιπόν υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία
αποφασίσουν να ζήσουν για πάντα, να εμπιστευτούν ο ένας τον άλλον και έτσι να πορευτούν και όχι προχωράμε και βλέπουμε. Και αν δεν τα βρούμε, τα διαλύουμε, χάσει ο κόσμος. Σύμβαση είναι. Δεν είναι σύμβαση. Είναι ούτε μόνο συμβίωση, είναι δυο άλλα πράγματα ο γάμος. Που χρησιμοποιεί η Εκκλησία τις δυο αυτές λέξεις αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό. Όχι για άλλους λόγους. Είναι συζυγία, κοινό ζυγός και συνουσία. Την χρησιμοποιεί τη λέξη συνουσία για να δείξει τη σχέση με τον Θεό. Όχι ο Ιωάννης της Κλίμακος, μπορεί να αφαιρεθήκατε. Λέει ότι η προσευχή είναι η συνουσία της ψυχής με τον Θεό. Δηλαδή η προσπάθεια, όχι να μπει στην ουσία του Θεού, αλλά να μετέχει στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Όσο πιο πολύ μπορεί να μπει ο άνθρωπος μέσα στο Θεό και να βάλει μέσα του το Θεό. Αυτό είναι προσευχή. Δεν είναι προσευχή, λέω προσευχούλες. Προσευχή δεν είναι κάθομαι μπροστά σε μια εικόνα και αραδιάζω λόγια. Ή έχω μια συναισθηματική έκρηξη σε προσευχητική διάλεκτο. Όχι. Προσευχή είναι η κίνηση της βούλησης και της υπάρξεώς μου μέσα στο Θεό. Η προσπάθεια να μετέχω των ενεργειών της θεότητος και να επιτρέψω τον Θεό να μπει μέσα μου ως ενεργόν, ενικών και εμπεριπατών. Τα λένε οι προσευχές, τέτοιες μου λέξεις, στην προηγιασμένη. Ενικών, ενεργών, ενικών και εμπεριπατών. Σημαίνει να μπει ο Θεός μέσα, να ενεργεί Αυτός, να ταυτίσω τη βούλησή μου με τη δική Του, Αυτός να ενικεί, να αναπαυθεί και να με καταστήσει κατοικητήριό Του και να εμπεριπατεί, να περιπολεύει μέσα στην ψυχή μου ο Θεός. Σας ερωτώ, το έχετε? Όχι, μην μ' απαντάτε. Αυτό όμως λέει η Εκκλησία ότι σημαίνει κοινωνία. Και σε αυτό μας καλεί. Μακάρι να το έχουμε. Γιατί όχι? Τότε πού όλα τα άλλα τα ερωτήματα? Αλλιώς θα ασχολούμαστε αν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι εμπεριπατών και ενικών, τι αν υπάρχει? Έχει μπει μέσα με το κλειδί. Αυτό είναι κοινωνία. Αυτό ονομάζεται προσευχή και συνουσία. Αυτό όμως τι σημαίνει? Και στο ζευγάρι πρέπει ο άλλος να είναι ενεργών, ενικών και εμπεριπατών μέσα μας. Θα αξίζει. Παντρευτείς μια γυναίκα, έναν άντρα και να νιώθεις ότι τον έχεις τόσο μέσα σου, του διαβάζεις τη βούληση και εκείνος σε έχει τόσο μέσα και σε διαβάζει πριν να ανοίξει το στόμα σου. Αυτό είναι ο χριστιανικός γάμος. Αυτό είναι όχι απλώς ησυχία, μαζί μεταφέρουμε το βάρος και τον ζυγό της ζωής και αυτό, αλλά είναι και η κοινή η ταύτιση του ενός με τον άλλον. Εδώ η Εκκλησία αυτό το προτείνει, να υπάρχει σε κάποιο βαθμό στην μεταξύ μας κοινωνία, στο να περιχωρούμε ένας με τον άλλον. Πόσο μάλλον μέσα στο γάμο. Αυτό είναι πολύ ιερό πράγμα. Και όταν υπάρχει, τι δουλειά έχει ένας τρίτος? Μπορεί να υπάρξει, για ποιο λόγο? Να καλύψει ποιο κενό? Θα πει κανένας, τα λες γιατί είσαι παντρεύτηκες. Μπορεί. Μπορεί. Αλλά τα λέει η Εκκλησία που κάνει γάμους. Παντρεύει. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία αυτό το πράγμα και βλέπει αυτό στον κάθε άνθρωπο. Σας ερωτώ έτσι που το λέω. Δεν είναι μυστήριο? Νομίζω εγώ αν ήμουν στο ακροατήριο θα έλεγα, αχ πατέρ μου, να ήταν έτσι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Αυτό ξέρει η Εκκλησία. Γι' αυτό και οικοδομεί πάνω σε αυτό όλη τη την προγαμιαία αντίληψη στη γνωριμία των παιδιών. Και όχι πατάμε το κουμπί μπαπ και έγιναν όλα. Άλλο πράγμα έχει στο μυαλό της. Πώς θα φτιάξει ανθρώπους που θα ζήσουν το γάμο τους ως μυστήριο και ως μέγα μυστήριο. Δηλαδή θα ζήσουν στην ουσία ένα θαύμα, ένα σημείο, τη δική τους ταπείνωση
και την ανάδειξη του άλλου μέσα τους. Αυτό που μας ζητάει ο Χριστός να κάνουμε και στις κοινωνικές μας σχέσεις. Και αυτό είναι Εκκλησία. Δυστυχώς το καταλαβαίνουμε ότι δεν το ζούμε. Πόσο διαφορετικά θα ήταν αν το ζούσαμε σαν επιδίωξη ο καθένας μας. Υπάρχει και άλλο πράγμα. Είναι η συμπληρωματικότητα. Είναι τόσο ωραίο πράγμα η συμπληρωματικότητα. Αν βάλω εγώ τα χέρια μου έτσι, θα τσουγκρίσουν. Αν όμως τα βάλω λίγο έτσι, θα μπει το ένα δάχτυλο στα κενά που σχηματίζουν τα δύο άλλα δάχτυλα. Αυτό είναι όταν έρχονται, ας πούμε, σε μένα, σε παιδιά που θέλουν να παντρευτούν. Και τα οποία ρίξαν μια ματιά, τάκ, κλέφτηκε η ψυχή και αρχίζει να μη σκέφτεται. Λέω, δες, τι λέτε, πάτε μου, να προχωρήσω. Πώς σας φαίνεται, μου την περιγράφει όπως θέλει. Λέω λοιπόν εγώ, καταλαβαίνω λιγάκι, λέω, λίγο πρόσεχε, είναι εξαιρετική. Εντάξει, ας πούνε και οι άλλοι που είναι πιο μακριά. Και δες αν ταιριάζεται. Δεν τι θα πει αυτό το πράγμα, αν μπορείτε να συμπληρώνεστε. Ο ένας, όχι να είναι ίδιος με τον άλλον, να καλύπτει κενά του άλλου αρμονικά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Χωρίς να το σχολιάσω θα πω, δύο άνθρωποι του ιδίου φύλου δεν συμπληρώνονται. Ούτε ανατομικά, ούτε φυσιολογικά, ούτε από την πλευρά της ψυχοσύνθεσης. Δεν συμπληρώνονται. Τι ωραία που είναι η φυσική, κύριε Παπαναστασίου, γιατί γίνεται γιατρός. Τι ωραία που είναι η φυσική. Τα ετερόνυμα έρχονται. Και σε κυταρικό επίπεδο, και σε ανατομικό επίπεδο, και σε φυσιολογικό επίπεδο, αυτά μπορεί να τα πει ένας γιατρός, και σε ψυχικό επίπεδο. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η συμπληρωματικότητα. Σοφό πράγμα. Γι' αυτό και μόνον αυτή βγάζει από την πολλή αγάπη ζωή και καρπούς. Διαφορετικά βγάζει ζωή. Βγάζει στήρα αγάπη. Και το πρότυπο αυτής της αγάπης είναι πολύ μεγάλο και για το γάμο. Και εμείς έτσι πιστεύουμε ότι ο Θεός σε ένα ξεχύλισμα της δικής του αγάπης έφτιαξε τον κόσμο. Και έφτιαξε λογικά όντα για να κοινωνεί μαζί τους και να κοινωνούν και αυτά μαζί τους. Δεν έφτιαξε μηχανάκια βιολογικά. Εμείς σήμερα καταντήσαμε βιολογικές μηχανές, οι οποίες είναι και ιδιόρυθμες. Τις διορθώνουμε τη φυσική τους τεχνολογία. Ένα επόμενο λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι η δέσμευση να ζήσω για πάντα. Της ιερότητος το πρώτο. Το δεύτερο, αποκλειστικά δεν παρεμβαίνει τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πράγμα, η συμπληρωματικότητα. Το τέταρτο, η σχέση με τα παιδιά. Σας ερωτώ, όταν αποκτούμε ένα παιδάκι, ένα ζευγάρι, αποκτά ένα παιδί, δεν θέλουμε να μας νοιάζει. Λένε πολλοί, εγωισμός είναι. Πολύ. Αλλά μπορεί και να μην είναι μόνο εγωισμός, να είναι κάτι άλλο. Η σχέση με το παιδί μου, που μου βγάζει και την ευθύνη μου απέναντι σε αυτό, αλλά και μου δημιουργεί αυτή τη μυστική κοινωνία μαζί του. Τι είναι το αίμα? Θα σας πω εξομολογητικά κάτι. Στην αγκαλιά μου πέθαναν 19 παιδάκια. Επειδή δεν μπορούσαν οι μητέρες τους. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο πέθανε στην Κοστόλη. 19. Σας λέω στην αγκαλιά κυριολεκτικά. Τα έπαιρνα και ξεψύχησαν. Πόνεσε η ψυχή μου. Πολύ. Μου άλλαξαν πολλά πράγματα μέσα μου. Θα σας πω και κάτι άλλο. Προ 15 ετών πέθανε ο πατέρας μου. 82 χρονών. Τον είχα δει
Είχα πάει στο Αγίον Όρος και βγαίνοντας τον είδα. Εγώ είχα φύγει από το σπίτι περίπου 30 χρόνια. Είχα γίνει μοναχός. Τους χαιρέτησα και έφυγα. Του είπα, μπαμπά, πες μου κάνε επιχείρημα. Για ποιο λόγο να ζεις? Λέει, δεν ξέρω. Φοβάσαι το θάνατο? Μου λέει, τον τρόπο φοβάμαι. Μου ήρθε κανένα εγκεφαλικό. Μετά από τρεις τέσσερις, του τα έλεγε έτσι άνετα. Αν μη σας πω κι άλλες λεπτομέρειες, το χαιρέτησα. Πέθανε μέσα σε 4 μέρες. Κανέναν δεν ταλαιπώρησε. Ούτε ο ίδιος. Πήγα να του κάνω όταν τον είδα νεκρό το Τρισάκιο. Σπάνια κλαίω. Δεν μπορούσα να του κάνω το Τρισάκιο. Το γέρο. Επειδή ήταν πατέρας μου. Επειδή ήταν αίμα μου. Μα τα άλλα τα παιδάκια τι ήτανε? Δεν ήτανε πιο πολύ τραγικό το γεγονός, προκλητικό των αισθημάτων της ψυχής μας? Ναι, αλλά ο δικός μας είναι κάτι άλλο. Αυτό το δικό μας, η συγγένεια του αίματος, είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και πάρα πολύ βαθιά στις ψυχές μας. Και ενώ είμαστε έτοιμοι να παρηγορήσουμε τους άλλους για το δικό τους δράμα, με πολλή αγάπη δεν μπορούμε να παρηγορηθούμε εμείς για το δικό μας όταν μας έρθει το πρόβλημα σε εμάς. Επιστρέφω λοιπόν στο γάμο και λέω, η γενετική ομοιότητα και συγγένεια με το παιδί είναι κάτι πάρα πολύ βαθύ και επίσης πάρα πολύ ιερό. Και ένα πέμπτο, η ισοτιμία των γονέων μας προς το παιδί. Αυτά τώρα, δηλαδή να είναι τόσο πατέρας του παιδιού όσο μάνα είναι η μάνα. Έρχονται τώρα οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα αλλάζουν όλα αυτά. Θα μπορούσε δηλαδή να γεννηθεί ένα παιδί όχι μέσα από μια έκρηξη αγάπης, αλλά από μια μηχανική ένωση σπερματοζωαρίου και οβαρίου που την κάνει κάποιο σε ρήμη των γονέων. Θα μπορούσε αυτό το παιδί να μην μοιάζει τους γονείς του, γιατί είναι αποδανικό σπέρμα. Και θα μπορούσε η σχέση τους να μην είναι ισότιμη προς το παιδί. Όταν επί παραδείγματι δανείζεται σπέρμα ένα ζευγάρι επειδή ο άντρας δεν έχει αυτή τη δυνατότητα και θέλουν πάρα πολύ ένα παιδάκι, τότε αποκτούν ένα παιδί το οποίο είναι περισσότερο, έχει περισσότερο μάνα τη μάνα του όπως ο πατέρα έχει τον πατέρα του. Και νομίζω κάπου εδώ είχα πει ένα περιστατικό. Σας το πω έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε. Μου έρχεται ένα ζευγάρι, προετών. Ήρθανε οι άνθρωποι και είπαν ότι πάτε μου, θέλω να σε ευλογήσει. Έχουμε χρόνια, 2,5-3 χρόνια να κάνουμε παιδί. Και τελικώ είναι έγκυο η γυναίκα. Και θέλουμε έτσι την ευχή σου. Ο Θεός να σας ευλογεί, παιδιά. Πήγανε. Πέρασαν 2,5 χρόνια, εγώ δεν τους ξαναείδα και έρχεται ένας αγνώριστος πατέρας και πρέπει να σου πω, η ευλογία που μας έδωσες δεν ήταν για το καλό. Δεν σου είχαμε πει ότι το κάναμε με εξωσωματική γονιμοποίηση και επειδή εγώ με το σπέρμα, τελικώς το παιδί το κάναμε με δανεικό σπέρμα. Τελικά έμεινε, το κράτησε και το αποκτήσαμε. Αλλά πάτερ μου, αντί να μας φέρει ενότητα, μας έφερε διχασμό και είμαστε στο διαζύγιο. Και είχαμε χθες το δικαστήριο και εκεί η πρώην γυναίκα μου μου είπε ότι κοίταξε, το παιδί αυτό δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το δεις. Διότι το δικαίωμά σου να δεις το παιδί, να βλέπεις το παιδί, απορρέει από την γενετική συγγένεια μαζί του, την οποία δεν έχεις. Και μη βιαστείς να μου πεις ότι δεν θα πληρώσεις τη διατροφή, διότι η υποχρέωσή σου να πληρώνεις τη διατροφή είναι αποτέλεσμα της ευθύνης που ανέλαβες να αποκτηθεί, να γεννηθεί το παιδί. Άρα λοιπόν ούτε θα το βλέπεις και να πληρώνεις. Τρελαίνεσαι, μου λέει. Το δικαστήριο δεν το δέχτηκε αυτό. Παρά τα αυτά, σας λέω τι λογική
δημιουργείται στις σχέσεις όταν δεν υπάρχει ισοτιμία στη σχέση με το παιδί, αλλά υπάρχει ροπή. Έτσι λέγεται αυτό. Βλέπει κανείς ότι μέσα από όλα αυτά, τα οποία είναι εγγενή χαρακτηριστικά, είτε της συζυγίας, είτε της σχέσης με το παιδί, υπάρχει κάτι πολύ λεπτό και κάτι πολύ όμορφο, το οποίο δεν οδηγεί, θα μπορούσε τη λογική μας να την οδηγήσει, μας απαγορεύουν το ένα, μας απαγορεύουν το άλλο. Αυτό θα ήταν λάθος. Θα μπορούσε όμως να την οδηγήσει στο να ανακαλύψουμε την ομορφιά αυτών των κινήσεων που κάνουμε και γιατί όχι, από αυτό και τον μυστηριακό χαρακτήρα τα οποία περικλείουν. Έρχομαι στο δεύτερο που το ονόμασα εξαγιασμός μέσα στην οικογένεια. Τι θα πει εξαγιάζομαι? Θα πει 2-3 πραγματάκια. Το ένα είναι ότι καλλιεργώ αρετές. Η καλλιέργεια των αρετών είναι το πρώτο βήμα του εξαγιασμού. Αυτό που ονομάζεται κάθαρση. Θα ξέρετε ίσως από την αγωγή σας κάποιοι εξημών ότι υπάρχει και ένα δεύτερο επίπεδο, το οποίο λέγεται φωτισμός. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό είναι το επίπεδο που είναι η ένωση με τον Θεό, η θέωση. Στο πρώτο, αυτό που κυριαρχεί, είναι η απόκτηση των αρετών, η εκρίζωση των παθών και η αντικατάστασή τους από αρετές. Στο δεύτερο είναι η ενέργεια της πίστεως, ότι έχω πίστη η οποία ενεργεί. Και στο τρίτο είναι η φανέρωση της χάριτος, δηλαδή η ίδια η φανέρωση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αυτά είναι πάρα πολύ βασικά πράγματα και πάρα πολύ αναγκαία. Και γιατί να μην τα ζήσουμε? Μας προσφέρονται στο πιάτο του εκκλησιαστικού γάμου, τον οποίο εμείς συνύψαμε και τον οποίο πιστεύουμε και στον οποίο θέλουμε να μπούμε και τον οποίο θέλουμε να αξιοποιήσουμε, γιατί να μην τα έχουμε? Αν αυτό το πράγμα είναι αλήθεια, του αξίζουν τα πάντα. Και είναι. Και να το δοκιμάσουμε λοιπόν. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει καταρχάς η καλλιέργεια των αρετών. Είναι απλό. Σε ένα μοναστήρι, οι μοναχικές αρετές, οι βασικές, ποιες είναι? Είναι η υπακοή, είναι η παρθενία, είναι η ευγνωμοσύνη. Σας λέω ότι εμείς κάνουμε πολύ λιγότερη υπακοή από όσοι κάνουν εκοπή θελήματος ή ένδομη. Ετοιμάζεται ένα ζευγάρι να πάνε, ξέρω εγώ, σε μια γιορτή, να φάνε έξω, ξεκάσουν λίγο οι άνθρωποι. Παίρνουν και το παιδάκι, παραπατάει το παιδάκι στη σκάλα, πέφτει κάτω, σχίζεται, άλλοι δεν πάμε στο γιατρό, πάει το θέλημα. Πονάει η κυλίτσα μου, πάει το θέλημα. Θέλουμε να δούμε πού θα κάνουμε διακοπές και θέλει το σόι της μάνας είναι από την Κέρκυρα και ξέρω εγώ του άντρα είναι από τη Ρόδο και θέλουν να πάνε να δουν και λίγο τους συγγενείς τους, κάποιος πρέπει να υποχωρήσει. Έτσι καλλιεργούνται οι αρετές. Και έτσι είναι εύκολο, αν συμφιλειωθεί κανείς μαζί του, να μπορέσει να φιλοξενήσει μέσα στην ψυχή του μεγάλες αρετές. Αν κάνει το θέλημά του, ενώ του είναι εύκολο, γιατί κάνει αυτό που θέλει σε εισαγωγικά, τελικά είναι τόσο δύσκολο να μπορέσει να απολαύσει την ομορφιά του εναρέτου του. Οι αρετές λοιπόν αυτές, η παρθενία που είναι ένας μοναχός, τι ωραία που είναι ο εγκρατής βίος σε ένα ζευγάρι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας έρθει με άλλες προϋποθέσεις. Να μια αφορμή αρετών. Ή αυτό που είπα προηγουμένως, η διάθεση της θυσίας του ενός για τον άλλο, της εγκατάστασης του άλλου μέσα, της ανοχής, της υπομονής, της μακροθυμίας. Άλλο πράγμα είναι να κλείνεις την πόρτα και να είσαι μόνος και άλλο να είσαι συνέχεια μαζί με έναν άνθρωπο. Πράγματι λοιπόν, το πεδίο των αρετών μέσα στον οικογενειακό βίο είναι εξαιρετικά ευρύ. Όπως επίσης, όχι μόνο στη συζυγία, στην αγωγή των παιδιών.
Είναι άλλος ένας μεγάλος τομέας. Πάρα πολύ απλά, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, τα προβλήματα των μικρών παιδιών, και χαρές και προβλήματα. Και όταν τα παιδιά περάσουν στην εφηβεία, και τώρα άλλαξε η εποχή, τώρα δεν ξέρεις πώς θα σου έρθει, θα σε αμφισβητήσει. Ο εγωισμός της εφηβείας θα είναι τέτοιος που θα σε συντρίψει. Θα βγάλεις σκληρότητα το παιδί για το οποίο εσύ θυσιάζεσαι. Θα το βλέπεις να πηγαίνει στα όρια του γκρεμού με κομμένη την ανάσα και θα επικαλείται την ελευθερία του. Και θα πρέπει να το σεβαστείς. Αυτό αποτελεί αφορμή καλλιέργειας πολύ μεγάλων αρετών. Άμα το κάνεις, τότε δεν τολμάς να κάνεις ομιλίες σαν αυτές που κάνω εγώ, επειδή δεν έχω παιδιά. Είναι η μεγάλη δυσκολία πώς ταπεινώνεται κανείς μέσα από τους μηχανισμούς της αγωγής. Και βλέπω κάποιους που κουνούν τα κεφάλια τους και έτσι είναι. Πάμε τώρα στα επόμενα βήματα. Λίγο προς την κάθαρση και λίγο προς την στο φωτισμό και λίγο παραπέρα. Εκεί θα κλέψω κάτι από την ακολουθία του γάμου. Όταν μας παντρεύει η Εκκλησία, διαβάζει μερικές ευχές. Συνήθως οι ιερείς, δεν ξέρω αν είναι τυπικό και της δικής σας Μητροπόλεως, είναι μερικές, είναι μεγάλες και επαναληπτικές, τσακ, φεύγουνε. Πάει η ευχή. Ρε πάτε μου, πες την καλά. Και δεν είναι τόσο δύσκολο να την καταλάβεις. Και είναι ωραία. Έχει σε μία ευχή τρεις λέξεις. Σε οποίες τη λέει πολλές φορές την κάθε μία. Λέξη. Διαφύλαξον αυτούς ο Θεός, όπως διαφύλαξες τον ένα και τον άλλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού το πει αυτό 7-8 φορές, μετά λέει μνημόνευσον αυτούς ο Θεός. Το λέει και αυτό 5-6 φορές, πάει και παρακάτω. Ευλόγησον αυτούς ο Θεός. Φοβερές λέξεις. Κάνει προσευχή η Εκκλησία. Όχι ο παπάς. Ούτε μόνοι τους. Όλοι όσοι είμαστε γύρω. Και περιβάλλουμε τα παιδιά αυτά, τα οποία κάνουν την κίνηση σε αυτή την εποχή, προς όλα αυτά που αναφέρουμε προηγουμένως. Και κάνουμε μια προσευχή, όλοι μαζί, να κάνει τρία πράγματα ο Θεός. Να τους διαφυλάξει. Τι σημαίνει να τους διαφυλάξει? Να παραμείνουν πιστοί στους όρκους τους, στις υποσχέσεις τους, στα οράματά τους, στις φαντασίες τους που έχουν αυτή τη στιγμή. Φαντάζονται ότι και εγώ δεν ξέρω πώς θα έρθει. Όλοι νομίζουν ότι η ζωή θα είναι καταπληκτική για αυτούς. Όχι όπως συμβαίνει με τους άλλους. Θα κάνουν καλύτερα παιδιά, θα είναι πολύ αγαπημένοι κλπ. Τι προσευχόμαστε? Να διαφυλαχτούν σε αυτούς τους ιερούς πόθους και τις ιερές υποσχέσεις που έχουν μέχρι τέλος. Δεύτερον, να τους μνημονεύει ο Θεός. Να χαραχθούν στη μνήμη του Θεού. Να μπορούν δηλαδή μια ωραία εικόνα αυτή, ότι ο Θεός λέει στους Αποστόλους, γυρίσανε, τους έδωσε δύναμη και χάρη και δεν είχαν καταλάβει. Και γύρισαν έκπληκτοι στον Κύριο και του είπαν, Κύριε, και τα δαιμόνια εμείς υποτάσσετε. Μας έδωσε μια δύναμη, δεν ξέραμε. Υποτάσσονται και τα δαιμόνια σε εμάς. Και τους λέει ο Χριστός, να μην χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια για τα σημεία που ενεργούνται, αλλά γιατί να χαίρεστε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει της ουρανής, κυρίως, όχι για τα χαρίσματα που έχετε και που σας τα έχω δώσει, αλλά για το γεγονός ότι τα δικά σας ονόματα, εάν ζείτε όπως εγώ σας έχω διδάξει και σας έχω εμπνεύσει και σας έχω αγκαλιάσει, αυτά χαράσονται στη μνήμη του Θεού. Σε θυμάται ο Θεός. Αυτό που λέμε, με έχει ξεχάσει ο Θεός. Δεν σε έχει ξεχάσει. Να είναι κανείς εγκατεστημένος στο νου και στη σκέψη του Θεού. Πολύ μεγάλο πράγμα. Και το τρίτο, ευλόγησον αυτούς. Δώσ' τους ευλογία. Και δώσ' τους μεγάλη ευλογία. Και δώσ' τους τέτοια ευλογία που να πάρουν πολύ μεγάλη χαρά. Πόσο μεγάλη χαρά, σαν την χαρά που ένιωσε η Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Δίπλο Σταυρό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εσείς, παιδιά που τώρα παντρεύεστε, σας ευχόμαστε να έχετε τέτοια ευλογία από τον Θεό και να ζήσετε τέτοιες χαρές σαν αυτή τη χαρά που έζησε η Αγία Ελένη.
Πώς? Όταν ο ένας σας ανακαλύψει στην καρδιά του άλλου αυτά που τώρα δεν γνωρίζει και τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία είναι πολύτιμα στοιχεία, όσο πολύτιμος είναι ο Σταυρός, για να μπορέσετε και εσείς να προχωρήσετε στη ζωή σας. Για φανταστείτε να παντρεύονται δύο παιδιά και να συμβαίνει με την αγάπη τους το εξής. Αντί να συνηθίζονται και να βαριούνται και να απομυθοποιεί το ένα στην καρδιά του άλλου, να είναι όλο και αυξανόμενη η αγάπη. Εμένα έχω τέτοιες χαρές να έρχονται παιδιά και να μου λένε αυτό το πράγμα. Και να βλέπω ότι καθώς περνάει ο χρόνος, όλο και περισσότερο αγαπιούνται. Όλο και περισσότερο ανακαλύπτουν ο ένας στην ψυχή του άλλου τον θησαυρό του, που τον έχει τόσο ανάγκη αυτός. Και τον μοιράζονται ο ένας με τον άλλον. Ερώτησα κάποτε, μου είπαν δύο παιδιά από το εξωτερικό, που έρχονται μια φορά το χρόνο και εξομολογούνται. Και μου έλεγαν τα της ζωής τους, μου λένε, πες μας κάτι, δεν ξέρω. Πες μας, λέει, έτσι, ξέρω, κάτι μεγάλο θέλουμε. Του λέω, πώς θα σας πω. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω, αλλά το καταλαβαίνω με το μυαλό. Νομίζω ότι ο γάμος σας θα είναι μυστήριο όταν αγαπιέστε μεταξύ σας περισσότερο από όσο αγαπάτε ο καθένας τα παιδάκια σας. Και με μια φωνή και οι δύο μου λένε, ναι, έτσι αγαπιόμαστε. Εγώ το είπα σαν σχήμα υπερβολής. Να αγαπάει ο ένας τον άλλον, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνονται και συγκρίσεις τώρα. Αλλά αυτό μου είπανε, τόσο μας γεμίζει. Ο ένας δίνει στον άλλον πράγματα που δεν μπορούν να τα δώσουν τα παιδιά. Το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Αυτό όλο δείχνει ένα μεγαλείο. Αυτό η Εκκλησία το δέχεται. Αυτό λέει ότι είναι μυστήριο. Αυτό για να βιώνεται έτσι δεν γίνεται με υπογραφή μπροστά στον Δήμαρχο. Αυτό θέλει ευλογία του Θεού. Διότι αυτό είναι σημείο. Από ένα ακόμη και δεν τελειώ. Θα ακούσω τη συζήτηση. Υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι αυτό το ωραίο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Διαλέγει η Εκκλησία να διαβάσει κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου το Ευαγγέλιο από την Κανά. Με μια πρώτη ματιά θα έλεγε κανείς, δεν έχει πουθενά άλλη αναφορά σε γάμο, αυτό βρήκε η Εκκλησία και αυτό μας έβαλε. Μπορεί να είναι και αλήθεια. Με μια όμως προσεκτική ματιά μπορεί να δει πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το θαύμα. Τι φαίνεται, πήγανε λοιπόν, προσεκλήθη ο Κύριος και με την Παναγία και πήγανε σε έναν γάμο. Και εκεί στο γάμο έλειωσε το κρασί. Το γλέντι. Ωραίο γλέντι, τέλειωσε το κρασί. Γυρίζει η Παναγία και λέει στον Χριστό, ίνον ο καίωση. Τι ήθελε να πάει να πάρει κρασί ο Χριστός. Πάντως του το είπε. Ίνον ο καίωση. Την κόβει ο Χριστός. Τη δουλειά σου. Και τι τους λέει. Λέει φωνάξτε αυτόν ο οποίος είναι υπεύθυνος για το κρασί. Και λέει, γεμίσετε τις ιδρύες ύδατος έως άνω. Πάρτε τις, ξέρω ότι ήταν, όχι κανάτες, στάμνες και βάλτε μέσα νερό ως επάνω. Εμείς τι κάνουμε στον γάμο. Γεμίζουμε τα ιδρύες ύδατος. Δηλαδή, ποιο είναι το είδωρο, οι ευχές μας. Ευχόμαστε, παιδιά, να ζήσετε και να κάνετε και να δείξετε και μπράβο σας και γιορτή. Δεν βλέπετε και τις εκκλησιαστικές ευχές. Και μέσα από την καρδιά μας τους δίνουμε το νεράκι της αγάπης μας. Μέσα από ευχές. Όταν γίνεται το μυστήριο, γι' αυτό να πω και λίγο ότι
πρέπει να γίνεται καλά. Εμένα μου έτυχε να κάνω χριστιανικό γάμο με παιδιά που είχαν πνευματικούς γεροντάδες και αβάδες της ερήμου και να δω τους χριστιανούς της εκκλησίας με αλλαγμένες φάτσες, κάτι γυναίκες αλλιώτικες από ό,τι εγώ τις ήξερα, με κάτι ρούχα παράξενα, με κάτι δεν ξέρω τι. Και κύριε, όταν ήρθε ο χορός του Ισαΐα, να πετάνε χούφτες ρίζια και να λέω, Θεέ μου, τι αποθυμένα έχουν οι χριστιανοί μας. Τέτοιους χριστιανούς έχουν. Ανεβασμένοι στα στασίδια, να λένε τον ιεροκήρυκα, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό το πράγμα, αυτή είναι η εκκλησία. Αυτό το πράγμα είναι η εκκλησία. Δεν ξεμίλα. Ρε σύλλη, δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι μυστήριο. Σιγά και θα το πιστέψουμε για μυστήριο. Τίποτε. Αυτό είναι ένας πολιτικός γάμος θρησκευτικών ανθρώπων με θρησκευτικά λόγια. Δεν είναι μυστήριο. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που είπα. Να μην γίνεται έτσι. Να κάνουμε εμείς την αρχή. Να βάλουμε αυτό, όπως είπα προηγουμένως, το νεράκι. Να δώσουμε όλες μας τις ευχές. Να γεμίσουμε τις ιδρύες των παιδιών έως άνθρωπο και να περιμένουμε την ευλογία του Θεού να γίνει κρασί. Δηλαδή να γίνει από έρωτας και από όμορφα αισθήματα αλήθεια στη ζωή τους. Για να μπορέσουν να πορευθούν μέσα από δυσκολίες, μέσα από τις δυσκολίες του εαυτού τους, μέσα από τις δυσκολίες των γεγονότων, μέσα από πειρασμούς και να μπορέσουν να κατεργαστούν έτσι την αγιότητά τους, όπως την αναφέραμε προηγουμένως. Και το επόμενο, να έχει σημείο ο γάμος. Να μην είναι τα βρήκαμε οι δυο μας, ταιριάζουμε και είμαστε μια χαρά. Σημείο σημαίνει φανέρωση του Θεού. Αυτή τη λέξη την χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία με αυτή την έννοια. Ερωτώ πάλι, μη μου απαντήσετε, έχουμε σημεία στη ζωή μας. Όχι φαντασίες, σημεία. Ή απλώς πιστεύουμε σε σημεία που γινότανε άλλες εποχές και μας τα λένε ιστορίες και σήμερα επειδή εμείς είμαστε αμαρτωλοί και είναι κακιά εποχή δεν γίνονται σημεία και συμβιβαστήκαμε. Ταύτην την αρχή των σημείων επίησε ο Ιησούς και εφανέρωσε την δόξα αυτού. Έτσι λέει η Εκκλησία. Το ίδιο το Ευαγγέλιο. Αυτός είναι ο γάμος. Αυτός ο γάμος βγάζει αγιότητα, όχι μόνο ηθική, βγάζει χάρη Θεού, φανέρωση του Θεού, παρουσία του Θεού στη ζωή, γεμίζει τις ψυχές, δίνει τη χαρά που είπαμε προηγουμένως, σαν αυτή που έζησε η Αγία Ελένη, δίνει αλήθεια, δίνει κατεύθυνση και δίνει κυρίως την καλύτερη απάντηση σε αυτόν τον ψεύτικο γάμο, τον οποίο όχι μόνο η πολιτεία, αλλά δυστυχώς και η κακώς εννοούμενη Εκκλησία προβάλλει στις μέρες μας.